Βενζέλου 4 Β στη Θέρμη Θεσσαλονίκη 2310 465 459. Ένας υπέροχος χώρος που θα σας μαγεύσει για κάθε μοναδική στιγμή. Σπορ Καφέ Ουζερή Ρόδων στη Θέρμη Θεσσαλονίκη. Σας προσφέρει τον αγώνα. Πάμε χαρά. Πάμε Θέρμη. Πού να πάμε, διακοπέ. Στην καρδιά και τις Θέρμες διώχνουν οι γηπεδούχοι. Από μακριά δοκιμάζει ένα σούτα. Στην πρώτη προσπάθεια που κάνει εδώ ο Νίκα, θα φύγει ψηλά η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Σαββίδη. Out. Κουρέλα. Άνοιξε ωραία την μπάλα εδώ. Ωραία συνεργασία. Σούτου πολύ δυνατό. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ερμαϊκό να ανοίξει το σκορ. Από την ενέργεια που έγινε στα απευθεία μονοκόμματο σούτα. Θα πάρει φορά, θα εκτελέσει απευθεία. Πολύ καλή εκτέλεση, αλλά στην αγκαλιά του Παπαδόπουλου. Παρά την πρόθεση που έγινε από την προσπάθεια του Σλοβάκου παίκτη του Λακόμβιτς πάνω στην αντεπίθεση από τον Γεωργιάδη που βγαίνει επικίνδυνα. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα, διεκδικείται η φάση. Γυρίσει ο Τσιάτιος. Ωραία βγαίνει ο Τσιάτιος, διάγραμμα από δεξιά. Μπροστά ο Θερμαϊκός σουτ. Εδώ χάνεται απίστευτη ευκαιρία από την προσπάθεια του Κορέλα και η μπάλα κονταρίζεται στα σώματα. Εδώ νομίζω ότι πολιορκήθηκε η αιστεία του Μέγα Αλέξανδρου Βανίου και σίγουρα βρέθηκε πολύ κοντά στον γκολ η ομάδα του Ερμαϊκού. Ευκαιρία! Πάει να τελειώσει τη φάση! Σκάβει την μπάλα, κεφαλιά! Τελικά δεν μπόρεσε εδώ, νομίζω ότι δεν ήταν καλή επιλογή. Ανοίγει χώρο. Κάνει την κίνηση και ο Αναστασιάδης. Εδώ υπάρχει χέρι, αλλά άφησε ακούσε τη φάση. Ο Βλιάκης έκανε την ενέργεια μπροστά οι γηπεδούχοι για να δούμε, δοκιμάζουμε μια σέντρα Παπάζογλου, σηκώνεται η κεφαλιά, η μπάλα πάνω στη γραμμή, σώνεται απίστευτη ευκαιρία με τον Παπάζογλου. Έγινε η κεφαλιά, αλλά εδώ δεν μπορούσε να τα αξιοποιήσει out από το δεύτερο δοκάρι. Ευκαιρίες χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής ένα πρώτο ημίχρονο που κρατάει. Αγωνία μεγάλη σε ένα δεύτερο μήχρο που μπήκαμε ήδη. Για με αυτό το φάλ τώρα. Εκτελεί τα παιδιά δυνατό. Η εκτέλεση μπάλα αναγκάζεται τον Παπαδόπουλο και διώχνει στην πορεία μετά τη θαυμάσια εκτέλεση. Για να δούμε. Κάνει σέντρα. Η μπάλα από κοντά, η προβολή, αλλά δεν μπόρεσε κάποιος να κινηθεί ανάλογα. Κάνει τη σέντρα. Για να δούμε από κοντά, προσπαθεί κάποιος να ακολουθήσει. Δοκιμάζει το σούτ, αλλά εδώ ο Παπαστεριανός σε ευνοϊκή θέση δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τη φορά. Ο Τζούρης θα πάρει φορά. Το δέκαρι, πάνε δίπλα, ρε. Εκτελεί απευθείας. Η σέντρα απλώνει τα χέρια του Παπαδόπουλου και μπλοκάρει. Καμία ευκαιρία. Το προσπαθεί ο Μέγκρος, βγαίνει επικίνδυνα, τελικά φοβερή επέμβαση κάνοντας απίστευτη ευκαιρία να την άξει το παιχνίδι στον αέρα. Φοβερή κυριαρχία στο παιχνίδι, σαν ένα παιχνίδι δραματικά. Ανεπανάλητο, μια κεφαλιά από κοντά, η ευκαιρία, γκολ! 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 ο Θερμαϊκός. Ανοίγει το σκορ, απίστευτη εξέλιξη φίλε και φίλοι. Μετά το κόρνες, στο 89. Θερμαϊκός Θέρμης, μέχρι στο Αλέξανδρο Βανίου, μετά την απίστευτη κεφαλιά, η μπάλα κατέληξε εγκλήσεις εκεί. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε με ζωντανή εικόνα από το γήπεδο της Θέρμης όπου ακολουθήσαμε το παιχνίδι της 26ης αγωνιστικής που κρίθηκε ένα λεπτό πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας με τον Θερμαϊκό να παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη οξυγόνου κόντρα σε ένα μαχητικό αντίπαλο όπως ήταν η ομάδα το Φανέ από την Καβάλα. Κοντά μου έχω τον Γιώργο τον Καρακούτη και τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο τον Ανθρωποφυλάκα. Παρόλο που η ομάδα του εδώ και πολύ καιρό με ψηλά το κεφάλι από κέρδη στην κατηγορία, για το γόητρό του προσπάθησαν ό,τι καλύτερο να διεκδικήσουν το σημερινό αγώνα. Ακούμε πρώτα τον Γιώργο τον Καρακούτη να μα πει για τη δύσκολη χρονιά και την παρουσία τη ομάδα του. Παρόλο που πάλεψε, αλλά δεν τα κατάφερε, έδειξε όμω ότι άξιζε κάτι παραπάνω. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα από μένα.
καλό παιχνίδι, πιστεύω. Ήρθαμε να παίξουμε την μπάλα μας. Σταθήκαμε, πιστεύω, πολύ καλά. Είχαμε και ένα... Κάναμε και ένα γκολ, δεν ξέρω αν ήταν offside. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θεωρώ πως είναι λίγο άδικο το αποτέλεσμα για μας. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στη Θέρμη και να πάμε όλα καλά. Τι έφταξε, πιστεύεις, σε αυτή τη δύσκολη χρονιά η ομάδα σου δεν μπορούσε να μείνει στην κατηγορία? Μέχρι στιγμής από τους αγώνες που δώσατε. Υπάρχει καλό υπάρχον το υλικό? Εντάξει, έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια από όλα τα παιδιά για τη διοίκηση. Οι συγκυρίες έφεραν την ομάδα σε αυτή τη δύσκολη θέση? Θεωρώ πως ήταν και θέμα λίγο τύχης. Σε πολλά παιχνίδια... Χάθηκαν στη λεπτομέρεια? Παίξαμε καλά, ναι. Αλλά εντάξει, όπως είπα και πριν, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν κερδίζει πάντο καλύτερος. Μάλιστα. Γιώργο, επειδή η κατηγορία δεν ξέρω αν την γνωρίζει πολύ καλά, είναι μια κατηγορία η πιο ανταγωνιστική από όλες τις κατηγορίες, ακόμα και από τις εθνικές κατηγορίες. Δεν ξέρω αν το πιστεύεις αυτό, έγραφα. Σίγουρα, ο όμιλος αυτός ο πρώτος είναι πάρα πολύ δύσκολος. Με ιστορικές ομάδες, έτσι. Πολύ ιστορικές ομάδες, πολύ καλές ομάδες. Και ακόμα δηλαδή και τελευταία στιγμή δεν ξέρεις ποιος θα σωθεί. Θεωρώ πως έχει ακόμα δρόμο και σε αυτά τα τελευταία τρία παιχνίδια θα δούμε καλά παιχνίδια. Τώρα, η ομάδα σου πάλεψε παρά τον επιβασμό και δείχνει για το γόητρο ότι προσπαθεί να δείξει ότι πολύ άδικα αποχαιρετά την κατηγορία. Τι κρατάς από το σημερινό αγώνα, παρόλο που βλέπω ότι κάνετε καλές εμφανίσεις, αλλά δεν παίρνετε αυτό που είπες σε πολλά σίγουρα παιχνίδια το αποτέλεσμα? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς κάθε παιχνίδι το παίζουμε ξεχωριστά. Μπαίνουμε να παίξουμε όλα τα παιχνίδια από την αρχή με δύναμη, πάθος. Εντάξει, θέλω να πω συγχαρητήρια σήμερα για τους συμπαίχτες μου. Κάναμε μια καλή εμφάνιση. Πιστεύω ότι μας αδικεί το αποτέλεσμα. Αυτά. Ωραία. Και από έναν αθλητή έρχεται το Πάσχα, μια ευχή για όλο τον κόσμο, για όλους τους αθλητές, για όλη την Ελλάδα. Καλή ανάσταση σε όλο τον κόσμο, με υγεία και, πίστη. Το πιο σημαντικό. Κλείνοντας, για πολλούς που δεν ξέρουν, το Ορφάνι ότι είναι λίγα χιλιόμετρα αρκετά από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα χωριό έτσι φιλόξενο. Χωρίς ανθρώπους αγαπάνε την ομάδα, τη στηρίζουν. Πολλοί άνθρωποι εδώ και τόσα χρόνια κάνουν μια πολύ καλή προσπάθεια. Είναι μια ομάδα πολύ φερέγγι όλοι. Και είναι κρίμα να πέσει μια τέτοια ομάδα. Ωραία. Εύχομαι ό,τι δεν καταφέρετε φέτος, τα επόμενα χρόνια να ξαναεπιστρέψετε. Να είστε καλά. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον έμπειρο Γιώργο Παπαδόπουλο, που πάλεψε βέβαια κόντρα σε μια ομάδα που ήξερε ότι ήταν ζωής και θανάτου. Έδειξε ότι η ομάδα του δίνει ότι όλα τα παιχνίδια δώσε μάχες. Τελικά δεν κατάφερε να φύγει από τη Θεσσαλονίκη με κάθε θετικό. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς παρότι η ομάδα είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, θέλω να πω ότι όλα τα παιχνίδια τα αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Έχουμε έλλειψη εμπειρία στην ομάδα. Νομίζω ότι αυτό στοιχίζει. Αλλά θέλω να σταθώ και σε κάτι άλλο. Θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι σε μία λέξη, η λέξη σεβασμό, όπως εμείς σεβόμαστε κάθε αντίπαλο που παίζουμε και κάθε διαιτητή και κάθε άνθρωπο και κάθε διοίκηση, αντίπαλη τη δικιά μας, τους πάντες, απαιτούμε τον ανάλογο σεβασμό και εμείς. Και όταν λέω απαιτούμε, εννοώ ότι και εμείς παίζουμε και εμείς τρέχουμε και εμείς υδρώνουμε και εμείς κάνουμε χιλιόμετρα και εμείς κάνουμε προπόνηση κάθε μέρα. Έχουμε μια διοίκηση η οποία, παρότι η ομάδα είναι τελευταία, την τρέχει και την λειτουργεί σαν να είναι πρώτη. Και κάποια πράγματα πραγματικά είναι πολύ άδικο και πολύ άσχημο να γίνουν. Χωρίς να θέλω να. Γιώργο, δηλαδή για να καταλάβει και ο κόσμος που παρακολουθεί τώρα ζωντανά, δηλαδή ότι η ομάδα δέχτηκε πολύ κακές διαιτησίες. Έχουμε πολλά παράπονα. Πιστεύεις στους Έλληνες διαιτητές καταρχήν? Στους Έλληνες διαιτητές πιστεύω. Απλά αυτό που έχουμε βιώσει εμείς φέτος σαν ομάδα, και εγώ σαν Γιώργος που παίζω στην κατηγορία αυτή 10 χρόνια, θεωρώ ότι κάποια πράγματα είναι πολύ άδικο να συμβαίνουν και δεν αξίζουμε ούτε εμείς, ούτε η ομάδα και πολλοί άλλοι. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που γίνεται αυτό. Και εμείς παίζουμε και εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας. Ξαναλέω, έχουμε μια διοίκηση που τρέχει την ομάδα σαν να είναι πρώτη, σαν να μην έπεσε ποτέ. Είναι πραγματικά άδικο να έχουμε τέτοια αντιμετώπιση. Δεν το αξίζουμε. Το γεγονός αυτή η κατηγορία, πολλοί λένε ότι είναι δύσκολη, ανταγωνιστική αλλά και απρόβλεπτη. Αξίζει πολλές φορές να είσαι ή όχι? Ισχύει αυτό. Η κατηγορία είναι πολύ δύσκολη, ειδικά ο όμιλος ο δικός μας. Όπως είπε και ο Γιώργος πριν, πολλές ιστορικές ομάδες, πολύ καλές ομάδες. Στις λεπτομέρειες κρίνονται όλα τα παιχνίδια.
Εγώ πραγματικά χαίρομαι που συμμετέχω σε αυτή την κατηγορία. Είναι πάντα ωραίο να γίνονται ωραία πρωταθλήματα, δυνατά και ανταγωνιστικά μέχρι το τέλος. Ωραία. Κλείνοντας μια ευχή, Γιώργο, για όλο τον κόσμο, για το Πάσχα που μας έρχεται. Τίποτα. Υγεία να έχουμε όλοι, να είμαστε γεροί και όλα τα άλλα θα έρθουν. Τώρα, το γεγονός ότι το Ορφάνι δεν κατάφερε να γυρίσει στα τοπικά προβλήματα της ΕΠΣ Καβάλας. Εκτός απρόπτου, γιατί στην Ελλάδα είναι μια χώρα ανετρέπιζημη και όλα γίνονται, γιατί είδαμε τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Το γεγονός ότι ο κόσμος αγκαλιάζει την προσπάθεια των παιχτών. Είναι χωριό έτσι ζεστό με ανθρώπους που υπηρετούν το ποδόσφαιρο. Και η διοίκηση και ο κόσμος και όλοι όσοι είναι γύρω από την ομάδα την αγαπάνε πάρα πολύ. Ακόμα και τώρα, ακόμα και σήμερα που η ομάδα έχει πέσει. Ήρθαν να μας δούνε, κάνανε χιλιόμετρα εδώ, ήρθαν για να μας δούνε. Νομίζω ότι καλά πράγματα θα έρθουν για τη συγκεκριμένη ομάδα. Το γεγονός ότι η χρονιά δεν ήταν καλή για την ομάδα του Ορφανίου, πιστεύεις ήταν μια χρονιά που έγιναν λάθη και προσωπικά, παιχτικά, αλλά και ατυχίες γενικότερα. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Όπως είπα και πριν, η ομάδα έχει έλλειψη εμπειρίας. Πολλά παιχνίδια τα χάσαμε λόγω αυτής της έλλειψης. Σίγουρα σε κάποια παιχνίδια δεν είχαμε και την τύχη με το μέρος μας. Χωρίς αυτό να είναι δικαιολογία βέβαια. Σίγουρα γίνανε λάθη από όλους. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω ότι έχει γίνει μια καλή προσπάθεια. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα σας και προσωπικά σε εσάς ό,τι καλύτερο στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους δύο παίκτες του Μέγα Αλέξανδρου Ορφανίου. Τους είχαμε ζωντανά στον αέρα, τους από τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Θέρμης. Κοντά μας έχουμε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο να μας μιλήσει για αυτή την πολύ δύσκολη αλλά πολύ σημαντική νίκη για τον Ορφανικό που τον κρατάει ζωντανό στην υπόθεση παραμονής. Νίκο, καλησπέρα. Νίκη με τα εμποδίων αλλά οξυγόνο για τη Θέρμη. Έστω και στο τέλος. Οξυγόνο σίγουρα. Περιμέναμε αλλιώς την εξέλιξη του παιχνιδιού. Θέλαμε να το καθαρίσουμε από την αρχή. Η νίκη για μας ήταν μονόδρομο σήμερα, δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα. Οτιδήποτε άλλο ήταν καταδικαστικό. Έστω και δύσκολο, έστω και στο τέλος, καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη. Τι έφταξε, πιστεύεις, κατά γνώμη σου, γιατί είδαμε ότι η ομάδα είναι καλή, αλλά δεν ξέρω αν πλήρωσε ατυχίες κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Παρόλο που κάνετε μια μεγάλη φιλότιμη προσπάθεια να κρατήσετε το Ορφανικό στην κατηγορία, έτσι. Σίγουρα είχαμε άλλους στόχους στην αρχή της σεζόν. Δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα θέλαμε. Και φτάσαμε σε τώρα, άλλοι τρεις τελικοί. Τι πρέπει να κάνει η Θέρμη για να μπορέσει να αποδείξει ότι αξίζει να μπει στην κατηγορία. Σίγουρα εμείς κοιτάμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι. Κάθε βαθμός είναι σημαντικός. Αλλά αυτό που μετράει στο τέλος είναι η προσπάθεια και ευελπιστούμε να παραμείνουμε στην κατηγορία. Νίκο, είδαμε ότι δημιουργήσατε ευκαιρίες, αλλά χωθήκατε και δεν μπορούσατε να τελειώσετε και στο τέλος ήρθε τον γκολ από τον Τσάτσο και ανακούφισε όλους εσάς και τους φίλους. Σίγουρα όσο περνάει η ώρα στο παιχνίδι, φτάνουμε προς το τέλος, το άγχος μεγαλώνει, τα πόδια είναι πιο βαριά και χρειάζεται καθαρές επιλογές. Αυτά τα παιχνίδια έχουν παγίδες όταν παίζουμε με τους τελευταίους που έχουν αποκριθεί στην κατηγορία. Δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα ή να χάσουν. Μόνο φέτος όπως κάθε χρόνο, οι ομάδες που βρίσκονται στο κάτω μέρος βαθμολογίας και θέλουν διάφορες είναι αυτές που είναι πιο επικίνδυνες και μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά. Τώρα, μια ευχή σου για το Πάσχα. Θα ξεκουραστείτε, θα πάρετε μια ανάσα, θα συνταχτείτε για να γίνετε πιο δυνατοί. Τίποτα, θα κοιτάξουμε να ξεκουραστούμε. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και καλό Πάσχα να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες, σε όλους τους ποδοσφαιριστές και ωραία. Σε όλο τον κόσμο. Και σε σένα εύχομαι καλές επιτυχίες και εύχομαι στο τέλος να καταφέρετε να σώσετε την ιστορική ομάδα της πόλης, το Θερμαϊκό Θέρμης.